Η εικονική πραγματικότητα στην υπηρεσία της ιατροδικαστικής επιστήμης και εκπαίδευσης στην Κρήτη. Η ιατροδικαστική απεικόνηση μπορεί να μας δείξει λεπτομέρειες του ανθρώπινου σώματος, κατάγματα σε σημεία που δεν έχουμε εξερευνήσει, ευρήματα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στα τμήματα του σώματος που ελέγχουμε στην κλασική ιατροδικαστική, και να μας δώσει πληροφορίες για την ανακατασκευή ενός συμβάντος, ενός θανάτου, τραυματικού ή μη. Τόσο στον τομέα της κατάρτισης νέων επιστημόνων του κλάδου, όσο και στην πράξη για τις νεκροψίες που πραγματοποιούνται στη μονάδα ιατροδικαστικής του Παγνή. Το virtual reality, από την άλλη, είναι κάτι που δημιουργούμε εμείς. Δηλαδή, θα δημιουργήσω εγώ ένα εικονικό περιβάλλον για να εξηγήσω κάτι σε κάποιον. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα δικαστήριο, που και πάλι δεν θέλω να δείξω αιματηρές εικόνες, αλλά θέλω να τους δείξω τι έγινε, μια σκηνή. Και μάλιστα, όπως θα πούμε και μέσα στις παρουσιάσεις, για σκηνή εγκλήματος ή σκηνή θανάτου, έχει χρησιμοποιηθεί γενικά διεθνώς. Μπορείς να εξετάσεις από διάφορα πεδία πια ένα οστό, ένα σκελετό, ένα ανθρώπινο σώμα το οποίο έχει σταματήσει να ζει. Δεν είναι μόνο το τι βλέπεις, μπορείς να δεις και μέσα το σώμα και να πάρεις παραπάνω πληροφορίες από αυτές που μπορείς να πάρεις με το γυμνό μάτι. Η μονάδα είναι η μόνη υπηρεσία στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί μεταθανάτια αξονική τομογραφία για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των συνθήκων θανάτου κάθε θύματος. Ενώ το αντίστοιχο τμήμα της ιατρικής σχολής παρέχει έτσι στους φοιτητές του υψηλή κατάρτιση με τη χρήση όλων των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων. Ουσιαστικά δημιουργούμε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει ένα σώμα που χρειάζεται εξέταση και ο χρήστης, ο οποίος είναι από τους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές, μη γιατρός, μαθαίνει πώς να προσεγγίζει το σώμα, να εξετάζει τα όργανα και ακολουθεί τα βήματα τα οποία έχουμε εμείς δημιουργήσει για να μάθει αυτή τη διαδικασία. Η δυνατότητα χρήσης εικονικής πραγματικότητας για την νεκροψία νεκροτομή είναι μια καινοτόμος εκπαιδευτική μέθοδος, η οποία αποτελεί το επιστέγασμα συνεργασίας της Μονάδας Ιατροδικαστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ. Οι δυνατότητες που δίνει παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά παγκοσμίως στο πλαίσιο εσπερίδας που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Ανδρόγειο του Δήμου Ηρακλείου. Το πρώτο ζωντανό παράδειγμα των δυνατοτήτων του προγράμματος αποτελεί η ανασύνθεση των χαρακτηριστικών του προσώπου για το πτώμα που ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού πριν από 6 μήνες και δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Έχουμε χρησιμοποιήσει και στην υπόθεση η οποία είχε πάρει κάποια δημοσιότητα τον προηγούμενο μήνα για να μπορέσουμε να κάνουμε και την αναγνώριση ενός σώματος που βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση έξω από το λιμένα Ηρακλείου. Πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία, η οποία δίνει τη δυνατότητα πέραν της εξέτασης των οργάνων και της εξέτασης και αναγνώρισης ανατομικών χαρακτηριστικών τα οποία δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν με γυμνό μάτι. Η μέθοδος παρέχει εξειδικευμένη γνώση σε θέματα ιατροδικαστικής ανθρωπολογίας και ιατρικής απεικόνησης, ενώ το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που πραγματοποιείται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα παρακολουθούν αλλοδαποί φοιτητές σε ποσοστό 80%. Φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία και το Βέλγιο, μέχρι τις Φιλιππίνες και τη Λιβερία.